Υπάρχει μια οργάνωση που αποκαλείται Κεντρική Θεσσαλία και διακηρύσει ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει τον καινούριο χρόνο. Διαφορετικά θα διαψευστούν οι προφήτες και οι Άγιοι. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε σχετικά? Καταρχάς, δεν γνωρίζω να υπάρχει μια τέτοια οργάνωση, και μάλιστα ποια είναι αυτή η επωνυμία της, δεν μπορεί να είναι Κεντρική Θεσσαλία, κάτι άλλο πρέπει να είναι, δεν το γνωρίζω, πρώτη φορά μου το ακούω αυτό. Αλλά εν αυτή η περίπτωση θα απαντήσω στην απορία ότι αν δεν γίνει ο τρίτος προφανώς παγκόσμιος πόλεμος μέσα στο 91, τότε θα διαψευστούν οι προφήτες και οι Άγιοι. Γιατί να διαψευστούν οι προφήτες και οι Άγιοι? Επειδή εμείς θέλουμε σώνει και καλά να γίνει αυτό που θέλουμε, να γίνει στο 91 μέσα ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Περίεργο δεν είναι? Αν εμείς δηλαδή κάνουμε στραβή ερμηνεία, πρέπει να διαψεύσουμε τους προφήτες? Ανόητο δεν είναι? Για να μην πω και ασεβές. Δηλαδή θα πάψω να πιστεύω στους προφήτες αν δεν γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Και ποιος προφήτης μου είπε εμένα ότι θα γίνει στο 91 τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια τσαπατσουλιά, μια τσαρλατανιά. Πώς να το πω, ξέρω. Πώς μιλούν για τέτοια πράγματα με τόση προχειρότητα οι άνθρωποι? Απορώ και εξίσταμαι. Αλλά ετούτης βλέπετε ότι παρασύρουν τους ανθρώπους, τους βάζουν σε ένα φόβο, και δεν είναι ο φόβος εκείνος, ο γονιμοποιός φόβος που δημιουργείται μες στην ψυχή, που λέγεται φόβος του Θεού. Εδώ μπαίνει κάτι άλλο. Μπαίνουν φοβίες πολλές φορές και οι άνθρωποι αποκτούν ερωτηματικά, έχουν περισσότερες απορίες και δεν βρίσκουν άκρια, γενικά από προσανατολίζονται. Επειδή τα πράγματα δυστυχώς σαν αποτέλεσμα έτσι είναι, θα πρέπει εδώ να δώσουμε έναν χρυσούν κανόνα όταν ακούμε τέτοιες κουβέντες. Αλήθεια, μία προφητεία πρόκειται να γίνει. Οπωσδήποτε. Ο Κύριος είπε η μία κεραία δεν θα πέσει από τον νόμο. Όλα θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε. Αλλά πώς πρέπει να σταθούμε εμείς μπροστά στο φαινόμενο της προφητείας? Οι προφητείες από παλιά έχουν βεβαίως διατυπωθεί, άλλες πραγματώθηκαν, άλλες θα πραγματωθούν και άλλες πραγματώνονται διαρκώς σε μία, θα λέγαμε, αλλεπάλληλα επίπεδα, χρονικά εννοείται, πραγματώσεως. Φερυπίν, ο Κύριος είπε θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και καταστράφει, αλλά ταυτόχρονα δεν εξαντλείται εκεί όταν λέγει ο ήλιος και η σελήνη συναπτά, κολλητά με την προφητεία αυτή, θα σκοτεινιάσουν κλπ. Με ένα άλμα ο Κύριος πηγαίνει στα έσκατα της ιστορίας. Και συνεπώς η προφητεία του αυτή είναι προφητεία για την Ιερουσαλήμ, και ταυτόχρονα η καταστροφή της Ιερουσαλήμ αποτελεί τύπον ιστορικό καταστροφής των εσχάτων, δηλαδή πια στο τέλος της ιστορίας. Έτσι πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μπαίνουμε εις των χώρων της κάθε προφητείας, με πολύ ευλάβεια. Καταλαβαίνουμε κάτι? Καλώς. Δεν το καταλαβαίνουμε, θα το αφήσουμε. Δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα σαν και την διατύπωση εδώ της απορίας που λέγει πολύ ορθά, έτσι, να διαψεύσουμε τους προφήτες, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, χρυσούς κανόν που θα μας βοηθήσει να σταθούμε μπροστά στην κάθε προφητεία
είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι το 54ο απόσπασμα. Λέω απόσπασμα γιατί σώθηκαν από τα συγγράμματά του κάποια κομμάτια και λέγονται αυτά αποσπάσματα, fragment λέγονται. Αν το δείτε κάπου είναι ευκαιρό, αν τα δείτε σε κάποιο ξένο βιβλίο θα πει κομμάτι, θα πει τεμάχιο, αποσπάσματα. Λέει λοιπόν: πάσα γάρ προφητεία πρώτης εκβάσεως ένιγμα εστί και αντιλογία της ανθρώπης. Κάθε προφητεία πριν πραγματοποιηθεί έκβαση είναι η πραγματοποίηση. Στέκεται ενιγματώδης και δημιουργείται ανάμεσα εις τους ανθρώπους μια αντιλογία. Ο ένας λέγει αυτό, άλλος λέγει εκείνο. Όταν δε έλθει ο καιρός, λέει ο Άγιος Ειρηναίος, και αποβεί το προφητευθέν, τότε της ακριβεστάτης επέτυχεν εξηγήσεως. Όταν θα έρθει ο καιρός και τότε θα πραγματοποιηθεί εκείνο το οποίο έχει προφητευθεί, τότε θα έχουμε επιτύχει, λέγει, την ακριβεστάτην εξήγηση. Διότι η προφητεία ειδοποιεί αναμφισβήτητα, αλλά δεν είναι τόσο να μας ειδοποιήσει. Είναι και αυτό, είναι ένα στοιχείο. Έχει πάρα πολλά στοιχεία η προφητεία. Έχει το παρηγορητικό στοιχείο. Έχει πάρα πολλά. Αλλά ένα στοιχείο είναι όταν δούμε κάτι να πραγματώνεται, τότε αυτό να μας ενισχύει. Ο Χριστός είπε φερυπίν μία προφητεία που θα ήταν σε λίγη ώρα αυτή η προφητεία. Και τι είπε εκεί, σας το λέγω, συγγνώμη, είπε θα πάτε στην πόλη, θα βρείτε έναν άνθρωπο. Ο Κύριος δεν μπήκε ακόμα στα Ιεροσόλυμα, έμπαινε, έστειλε δύο μαθητάς του και τους είπε θα μπείτε στην πόλη και θα δείτε έναν άνθρωπο να κρατάει ένα κεράμιο, δηλαδή μια στάμνα. Πάρτε τον από πίσω. Στο σπίτι που θα μπει, να του πείτε. Πού ο διδάσκαλος θα κάνει το Πάσχα και θα σας δείξει ανώγειον, δηλαδή στο δεύτερο πάτωμα, μια αίθουσα μεγάλη. Εκεί ετοιμάσατε το Πάσχα. Έμειναν έκπληκτοι οι μαθητές όταν είδαν ακριβώς τα πράγματα να είναι έτσι. Και αυτό ήταν κάτι που πραγματώθηκε λίγη ώρα μετά. Προηγήθηκαν της πορείας του Κυρίου αυτοί οι δύο μαθητές. Εκείνο δε το βράδυ, στον μυστικό δείπνο, ο Κύριος μίλησε για τη σταύρωσή του και την Αναστασή του και είπε ότι σας τα λέγω τώρα ώστε όταν θα τα δείτε να πραγματώνονται να πιστέψετε. Τι να πιστέψετε? Ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Είμαι ο Μεσσίας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο σκοπός είναι να πραγματοθεί και στην πραγμάτωση να βεβαιωθούν οι πιστοί. Έτσι, μη πει κανείς, μα και τι αξία θα είχε όταν δούμε την προφητεία να πραγματώνεται. Μεγίστη αξία. Μεγίστη. Δεν ήρθε η ώρα, θα περιμένουμε. Ήρθε η ώρα, θα μείνουμε έκπληκτοι. Γιατί όταν περιμένουμε, τι έχουμε να κερδίσουμε? Έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Γιατί? Διότι κι άλλες προφητείες ήδη πραγματώθηκαν και έτσι δημιουργείται μέσα μας η πίστη ότι και αυτή, και αυτή, και αυτή η προφητεία ομοίως θα πραγματοθούν. Ακόμη λέγει ο Άγιος Ειρηναίος στο 92ο απόσπασμά του: ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το περιμένει την έκφαση της προφητείας ή το καταστοχάζεστε και καταμαντεύεστε. Είναι, λέγει, ασφαλέστερο και ακινδυνότερο, δεν κινδυνεύει κανείς να πέσει έξω, το να περιμένει κανείς την πραγμάτωση της προφητείας παρά να κάθεται να το καταστοχάζεται, να το σκέπτεται, να είναι έτσι άραγε, να είναι αλλιώς και να προσπαθεί να βγάλει μια, να μαντεύσει τι θα γίνει. Αυτός που με πήρε
Για σκεφτείτε τώρα, αυτό να τα ακούσει, να πάει στην Αθήνα αυτή η κασέτα, να τα ακούσει στην Πάτρα αυτός που με πήρε τηλέφωνο. Για σκεφτείτε. Βλέπετε, κάνουν μερικά πράγματα και το γύρο, το γύρο τους. Μου λέγει, πώς ερμηνεύεται την περίπτωση ότι η πόλη, η Βαβυλώνη, η πόρνη, η μεγάλη, είναι επί των υδάτων, κάθεται επί των υδάτων, δηλαδή σε μια ξηρά που έχει κάπως νερά. Δεν είναι η παλιά η Βαβυλών που κάτω στο υπέδαφος της ως νερά λογαριάζονται τα πετρέλαια, και συνεπώς να προσπαθεί τώρα να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη με βάση αυτήν την αυθαίρετη, εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία, και να πει ότι να ήρθε η ώρα. Τώρα, ό,τι γίνει στον Περσικό κόλπο θα πρέπει να είναι αυτό της Αποκαλύψεως. Και άμα δεν είναι, και άμα τα φτιάξουν και δεν γίνει πόλεμος, πιθανόν είναι. Και έστω και φτάσαμε στα έσκατα, να είναι πολύ πιθανόν να μην γίνει πόλεμος. Πώς θα διακινδυνεύσουμε και θα πούμε εις τον κόσμο ότι να, η προφητεία αυτή λέγει τούτο. Και λέγει κάπου ο Άγιος Ειρηναίος, λέει το εξής, ότι υπάρχει μεγάλος ο κίνδυνος να αρχίσουν να γελιοποιούνται μετά οι προφητείες που λέμε, γιατί δεν πραγματώθηκαν κατά τη δική μας την προσπάθεια να ερμηνεύσουμε, και τότε ο διάβολος επέτυχε εκείνο που ήθελε, διότι η προφητεία είναι αληθινή, και όταν φτάνει ο ίδιος να τη γελιοποιεί την προφητεία, μετά παρακάτω οι άνθρωποι δεν θα πιστεύουν στις προφητείες. Θα λένε, να κοίταξε, δεν έγινε τίποτα. Άρα λοιπόν, οι προφητείες στην Αγία Γραφή είναι ένα ψέμα. Αυτό είναι μικρός ο κίνδυνος, είναι πολύ μεγάλος. Αλλά να δούμε τι λέγει και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο οποίος παίρνει από όλους τους προγενεστέρους του πατέρες, και συνεπώς και από τον Άγιον Ειρηναίο, και λέγει το εξής. Αναφέρεται εις τον αριθμό του ονόματος του Αντιχρίστου. Ξέρετε εμείς την ιστορία πόσα ονόματα βγήκαν από τον αριθμό 666, αλλά άλλα μεν τέριαζαν ακριβώς, αλλά μπορεί πολλά να ταιριάξουν, άλλα δε με κάποιο βιάσιμο. Οι λέξεις Λατίνος, για να αποδείξουν ότι οι Λατίνοι είναι αντίχριστοι. Ναι, αλλά δεν έβγαινε, και έβαλαν τη γραφή Λατίνος, προσέξτε, το T με ψιλον γιώτα, Λατίνος, έτσι βγαίνει. Μα αυτό είναι εκβιασμός της λέξεως, και συνεπώς με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έτσι τα πράγματα είναι. Δεν πρέπει τίποτα, θα έρθει και θα δούμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, και την μεν ακρίβεια της ψήφου, ψήφος είναι το λογάριασμα, το λογάριασμα του ονόματος του Αντιχρίστου, δηλαδή ο αριθμός 666, και την μεν ακρίβεια της ψήφου, κατά το ψηφίζω, ψηφίζω θα πει λογαριάζω, ώστε τα λοιπά τα περί αυτού γεγραμμένα, και ό,τι είναι γραμμένο ακόμη για τον Αντίχριστον, ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουσιν χρυσούς κανόν. Θα αποκαλύψει ο χρόνος, ο χρόνος λοιπόν, θα περιμένουμε, ο χρόνος θα αποκαλύψει. Σε ποιους όμως θα αποκαλύψει? Σε εκείνους που έχουν πείρα και νυπτικότητα. Διότι ενώ θα είναι παρόν ο Αντίχριστος, οι άνθρωποι θα λένε, αυτόν λέτε ότι είναι Αντίχριστος, αν είναι δυνατόν. Όπως και στο θέμα του Μεσσίου, ο Μεσσίας ήρθε. Τι είπαν παρακαλώ τότε όταν ερώτησε ο Ηρώδης, τι είπαν οι γραμματείς και οι νομικοί και οι φαρισαίοι και οι λοιποί και οι αρχιερείς που κλήθηκαν από τον Ηρώδη? Ναι, του είπαν, ο Μεσσίας γεννάται εις την Βηθλεέμ. Πήγαν να δουν, έμειναν αδιάφοροι, γεννάτε στη Βηθλεέμ. Κατόπιν ανεγνώρισαν στο πρόσωπο του Μεσσίου την έκβαση όλων των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης? Όχι. Γιατί?
γιατί απλούστατα δεν είχαν νύφουσα καρδιά. Ήσαν πονηροί άνθρωποι. Τι είπε ο αρχιερεύς Καϊάφας? Θα συμφέρει, λέει, να αφήσουμε τον Ιησού, να έρθουν εδώ οι Ρωμαίοι να μας σμπαραλιάσουνε. Αν το σκοτώσουμε να τελειώνει η ιστορία. Ύστερα ήταν και υπόθεση συμφερόντων. Διότι οι άνθρωποι αυτοί κατά κάποιο τρόπο ζούσαν θαυμάσια μαζί με τους Ρωμαίους σε μια εξαιρετική συνεργασία. Με τους Ρωμαίους, τους κατακτητάς. Βλέπετε συνεπώς εδώ ότι τα πράγματα θέλουν προσοχή. Σε ποιους λοιπόν θα αποκαλυφθεί ο ερχομός της, η εκπλήρωση της Α ή της Β προφητείας? Ο χρόνος, η πείρα και η καθαρή καρδιά. Τι θα πει πείρα εδώ? Ότι λέει οι λέξεις και στη σύγχρονη γλώσσα μας. Δηλαδή όταν κανείς έχει διαβάσει καλά τη γραφή, είναι προσεκτικός, είναι παρατηρητικός, παρατηρεί τους καιρούς, δεν βγάζει εύκολα συμπεράσματα, αυτός αποκτάει μία πείρα. Και τότε ο χρόνος, η πείρα και η νυπτικότητα της καρδιάς, θα πει νυπτικό της, νύφο, νυπτικός, η καθαρή καρδιά, αυτά θα έρθουν να πούν: αυτό το πρόσωπο είναι ο Αντίχριστος, ή αυτό το πράγμα, αυτό το γεγονός είναι προφητευμένο εκεί. Πάντως εγώ θα σας έλεγα, αν και απαιτεί πάρα πολύ κόπο αυτό, μία μέθοδο. Όταν κανείς βλέπει πώς διατυπώθηκαν οι προφητείες που αφορούσαν στο Χριστό, στους Αποστόλους, στον Ευαγγελιστή, συγγνώμη, στον Άγιο τον Πρόδρομο, πώς αυτές οι προφητείες διατυπώθηκαν και πώς ερμηνεύθηκε η έκβαση αυτών των προφητείων. Αν δει τον τρόπο, γιατί η γραφή έχει μια γλώσσα, έχει ένα κωδικό με τον οποίο λέει εκείνα που θέλει να πει. Είναι κωδικοποιημένα τρόπον την αυτά. Αν λοιπόν γνωρίζει αυτή τη γλώσσα της γραφής, θα μπορεί κατά προσέγγιση πολύ μεγάλη να κρίνει και τις προφητείες εκείνες που ακόμη δεν πραγματώθηκαν. Πώς διατυπώνει εδώ που πραγματώθηκε στην καινούργια προφητεία, πώς γίνεται η διατύπωση? Ποιο είναι το πνεύμα της διατυπώσεως και ούτω καθεξής? Βέβαια αυτό απαιτεί πολύ κόπο και πολύ γνώση, αλλά είναι όμως ένας τρόπος που πλησιάζει την αλήθεια. Είπα πλησιάζει, γιατί μπορεί και εκεί να πέσουμε κάπως έξω. Πάντως η ασφάλεια είναι ότι ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουσιν. Αυτά, παιδιά, είχα να σας πω, και το συμπέρασμα είναι αυτά που λέγονται και γράφονται. Δεν ξέρω που, από που αυτή η απορία, από την εφημερίδα, από φαϊβολά, δεν ξέρω. Να μην τα πιστεύετε όλα αυτά, γιατί είναι εις βάρος της αληθείας.